Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, το σφουγγάτο. Το σφουγγάτο είναι μια συνταγή που φτιάχνεται σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα φτιάχνεται με διαφορετικό τρόπο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια φριτάτα ιταλική, μια ομελέτα φούρνου, κάτι ενδιάμεσα από όλα αυτά, γιατί μοιάζει και με πίτα. Αλλά σήμερα θα σας δείξω τη δική μου εκδοχή, που πραγματικά είναι πανεύκολη. Τα υλικά όλα τα έχετε στο σπίτι σας και θα τη φτιάξετε αμέσως. Πάμε να δούμε την κάρτα μας. Για το σφουγγάτο θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κλωναράκι δενδρολίβανο, 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 400 γραμμάρια μαρούλι, 1/4 από ένα ματσάκι άνηθο, μία κουταλιά της σούπας ρίγανη, 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 150 γραμμάρια φέτα, 6 αυγά μεσαία, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσω το σφουγγάτο, να πω ότι η συνταγή αυτή είναι σε εισαγωγικά κλεμμένη από το φίλο μας το Λευτεράκι. Ο Λευτέρης είναι εδώ πέρα ο άνθρωπος πίσω με τον Μάρκο που στηρίζουν όλο το Kitchen Lab και ετοιμάζουν όλες τις συνταγές. Και εγώ δεν το είχα δει ποτέ μου με μαρούλι το σφουγγάτο, αλλά όντως το δοκίμασα με μαρουλάκι, το έκανε λέει η μαμά του όλη την ώρα και του άρεσε. Και όντως πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες εκδοχές που έχω δοκιμάσει σε σφουγγάτο. Γιατί? Γιατί το μαρούλι το βρίσκουμε όλο τον χρόνο. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε ιδιαίτερα χόρτα όπως είναι τα βλήτα, οι καυκαλίθρες και όλα τα υπόλοιπα. Και βγαίνει πάρα μα πάρα πολύ νόστιμο. Μαρούλι έχουμε στο σπίτι όλοι, σωστά? Κρεμμυδάκι, σκόρδο, άνηθο έχουμε, λίγο κιμά έχουμε, αυγά έχουμε, φρυγανιά έχουμε. Σφουγγάτο θα κάνουμε σήμερα και θα γίνει χαμός. Λοιπόν, τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Θέλω ένα μαχαίρι, να κόψω το κρεμμύδι μου. Ψιλοκόψτε το, γιατί δεν θα ψήσουμε πολύ ώρα. Δείτε το Λευτεράκι, πολύ δυνατή συνταγή. Να βάλουμε λίγο το Λευτεράκι μέσα να το δείξουμε. Λευτέρη, πες λίγο μέσα. Να δώσεις μία αφιέρωση στη μαμά. Εντάξει, φοράς μπλούζα Kenwood, αλλά δεν πειράζει. Στηρίζουμε Kenwood, δεν πειράζει. Πες γεια στη μαμά. Γεια σου, μαμά. Μαμά, κάνουμε τη συνταγή σου, πες. Να την αλλάξουμε καθόλου? Την άλλαξα λίγο. Λίγο με τα μυρωδικά και με, ξέρεις, και με τον τρόπο, έβαλα και τη φρυγανιά. Δεν πειράζει. Τέλεια, ωραία. Άντε, ευχαριστώ, μου έκανε και πίσω την πλάτη έτσι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ρε Λευτέρη. Τι καλό παιδί που είσαι. Λοιπόν, ελαιόλαδο στο τηγάνι μας και ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι. Λοιπόν, το κρεμμύδι πάει μέσα, να ρίξουμε και το σκόρδο. Ψιλοκόψτε το για να πάει παντού. Τι έχουμε, μόλις μία σκελίδα σκόρδο. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πραγματικά δεν βάζουν σκόρδο στο φαγητό τους. Γιατί, ρε Διονύση? Πιστεύουν ότι το σκόρδο μυρίζει στο φαγητό. Με το που βάλαμε το σκόρδο μέσα στο λάδι, το σκόρδο δεν μυρίζει, είναι απλά τα πράγματα. Άμα το βάλουμε όμως σε μία συνταγή, μυρίζει. Άμα το ψήσουμε μαζί με το λαδάκι όπως ψήνουμε εδώ πέρα, το σκόρδο δεν μυρίζει. Και επειδή το είδα μπροστά μου, θα βάλω και ένα δεδρολίβανο εδώ να αρωματίσουμε το λαδάκι να γίνει χαμός. Τέλεια. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μας υλικά. Έχουμε τον κιμά μας και το μαρούλι μας. Το μαρούλι θέλω να το ψιλοκόψω και θέλω να πλύνεται καλά το μαρούλι και όσο λιγότερο υγρασία αφήσετε στο μαρούλι, τόσο το καλύτερο. Γιατί δεν θέλουμε υγρασία στο μαρούλι. Άμα έχει υγρασία το μαρούλι, θα χρειαστεί παραπάνω ψήσιμο το φαγητό μας. Δεν είναι ότι θα χαλάσει το φαγητό άμα έχει υγρασία, απλά θα χρειαστεί παραπάνω ώρα. Τι από τα δύο θέλουμε, φίλε Διονύση? Να στεγνώσουμε καλά, ρε φίλε. Η ώρα, ο χρόνος μάλλον, είναι χρήμα. Πρέπει πάντα μα πάντα να φτιάχνουμε γρήγορα συνταγές και νόστιμες. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με το μαρούλι, σοτάρω το κρεμμύδι, το σκόρδο. Και όπως βλέπετε, πάντα μα πάντα, τι κάνουμε εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Real time κάνουμε τη συνταγή. Δεν θέλω να έχω ψιλοκομμένα μαρούλια, κρεμμύδια, σκόρδα και όλα τα υπόλοιπα για να σας δείξω και εσείς πώς μπορείτε να το κάνετε σε real time. Δεν κάνουμε γρήγορα, δεν κόβουμε γρήγορα, γιατί και εσείς περίπου σε τόσο χρόνο θα κόβετε το μαρούλι, σωστά? Λοιπόν, σοτάρουμε το κρεμμύδι και ρίχνουμε μέσα στο κιμά. Ρίχνουμε μέσα στο κιμά μας εδώ, το σπάμε σε κομμάτια. Σε αυτή τη συνταγή θα βάλουμε μοσχαρίσκο κιμά, αλλά μπορείτε να βάλετε και χοιρινό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ό,τι σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε και μίξ. Ανακατεύουμε καλά εδώ και σπάμε το κιμά μας. Και το σφουγγάτο αυτό δεν είναι ένα σφουγγάτο απλά με λαχανικά και φέτα. Έχει κιμά, οπότε είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Το σφουγγάτο αυτό όντως βγάζει μία μερίδα και δεν χρειάζεται να προσθέσει τίποτα άλλο. Ήρθε η ώρα να λαπτοπιπερώσουμε.
Λοιπόν, βάζουμε και τα αλάτι μέσα. Μην το λυπηθείτε, θέλουμε αλάτι στη συνταγή. Γιατί θα ρίξουμε μέσα και τα αυγά. Τα αυγά, να ξέρετε, συνήθως στις συνταγές γλυκίζουν. Οπότε, όταν βάζουμε αυγά, πάντα μα πάντα χρειάζεται να προσθέσουμε λίγο παραπάνω αλάτι. Οπότε, σουτάρουμε καλά το κιμά. Και με το που πάρει ωραίο χρώμα ο κιμάς, τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε μέσα το μαρουλάκι μας. Το μαρούλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λέξη μαρούλι, μάγουλο. Όσες λέξεις τελειώνουν σε λάμδα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι το μαγουλάκι, το μαρουλάκι και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, λίγο υπομονή, 10 λεπτά με 15 λεπτά, μέχρι που να μαραθεί τελείως το μαρούλι και θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Σφουγγάτο είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαμε στην Ελλάδα πριν από την ομελέτα, για το φαγητό που φτιάχνεται από χτυπημένα τηγανισμένα αυγά. Η λέξη προέρχεται από τον σπόγκο ή σφόγκο, ενώ εμφανίζεται από τα μεσαιωνικά χρόνια στα έργα του βυζαντινού συγγραφέα και ποιητή Θεόδωρου Πτωχοπρόδρομου ως διπλοσφουγγάτο. Και η γέμιση μας είναι έτοιμη. Βγάζουμε από τη φωτιά, θα ψιλοκόψουμε τα μυρωδικά μας. Τι μυρωδικά θέλεις, φίλε Διονύση? Ναι. Άνηθο. Άνηθο τον είδες, τον κόβω, γι' αυτό το είπες. Α, ναι. Δεν το είδες. Ναι. Και νομίζω ότι και λίγο ρίγανα θα πήγαινε. Έλα να το κάνουμε ριγανάτο ωραίο. Ριγανίτσα φρέσκια. Άμα δεν έχετε φρέσκια, θα βάλετε ξερί, δεν μας πειράζει. Τι ωραία που είναι η ρίγανη, ε. Σ' αρέσει. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε ρίγανη, άνηθο. Θα βάλω τα περισσότερα μυρωδικά μου εδώ μέσα. Θα κρατήσω λίγα για να ρίξω από πάνω. Ανακατεύουμε τη γέμιση. Εδώ. Αλάτι πιπέρι ρίξαμε, οπότε δεν θα βάλουμε άλλο αλάτι και πιπέρι. Και έχω ένα ωραίο σκεύος εδώ πέρα, ένα πυρεξάκι, 20x30, ελαιόλαδο. Θα ρίξω λίγο λαδάκι εδώ, θα απλώνουμε παντού το λάδι. Και αυτό που θα κάνετε πάντα σε αυτές τις συνταγές είναι να βάζετε λίγο φρυγανιά. Γιατί ξεφορμάνεται καλύτερα η ομελέτα. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε φρυγανιά, δυσκολευόμαστε να ξεκολλήσουμε την ομελέτα μας. Βάζουμε φρυγανιά και μαζί με τη φρυγανιά την πρέπει να ρίξουμε. Επειδή είναι φρυγανιά άνοστη, δεν έχει γεύση, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Εδώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε, δεν κολλάει ποτέ η ομελέτα στο φούρνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει. Θα βγει ωραίο κομμάτι, σεξι και θα κάνει και κρούστα. Μπορείτε να το κάνετε και με καλαμποκάλευρο, αλλά φρυγανιά είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, ρίχνω τη γέμιση μέσα. Εδώ. Απλώνω. Τι καταπληκτικό φαγητό που είναι αυτό. Βλέπετε το σκεύος που έχω είναι μικρό, 20x30. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μεγάλο ταψί, πρέπει να διπλασιάσετε όλη σας τη συνταγή. Τώρα, αφήνω τη φρυγανιά, τη χρειαστώ σε λίγο και πάμε στα αυγά μας. Έχουμε να ρίξουμε αυγά, οπότε ένα μπολάκι. Έχουμε ωραία φρέσκα αυγουλάκια. 1, 2. Δεν ξέρω, με τρελαίνει ο θόρυβος που κάνουν τα αυγά όταν τα σπάς. Αυτό κλοκ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάντα μου αρέσει η διαδικασία όταν σπάω τα αυγά, γιατί ακούγεται αυτός ο θόρυβος. Είναι φανταστικός. Λοιπόν, ξέρω, ίσως και να μην σας ενδιαφέρει, αλλά εγώ το μοιράζομαι μαζί σας. Είναι τα πράγματα που μου αρέσουν στην κουζίνα. Λίγο αλάτι, όχι πολύ, γιατί έχουμε βάλει στη γέμιση. Λίγο πιπέρι, εδώ. Ανακατεύουμε. Να το κάνω με σύρμα ή με πυρουνάκι. Πυρουνάκι, ρε παιδιά, πυρουνάκι. Εδώ. Ωραία, παραδοσιακά. Λοιπόν, θέλω να χτυπήσετε πολύ καλά τα αυγά. Γιατί, άμα δεν χτυπήσουμε τα αυγά κρατάνε τη σύστασή τους και γενικά δεν πηγαίνουν ομοιόμορφα. Όσο περισσότερο χτυπάμε τα αυγά, τόσο περισσότερο υδαροί γίνονται. Οπότε, γενικά μοιράζονται πολύ καλύτερα στο μείγμα. Τώρα, άμα θέλετε να βάλετε λίγο γάλα μέσα, 2 κουταλιές σούπας, μπορείτε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Το που θέλω να χτυπήσετε λίγο παραπάνω ώρα. Δώστε λίγο σημασία εδώ πέρα. Τέλεια, τα αυγά μας είναι έτοιμα. Να βάλω φέτα, να μην βάλω. Ε? Λοιπόν, φετούλα από πάνω, εδώ. Μπορείτε βέβαια τη φέτα να τη σπάσετε και μαζί στο κιμά, μέσα. Μπορείτε να τη ρίξετε και έτσι, όπως θέλετε. Νομίζω είναι αρκετή. Εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα αυγουλάκια μας.
προσεκτικά, ρίχνουμε παντού. Εντάξει, Διονύση, ξέρεις γιατί λέγεται σφουγγάτο? Όχι. Έλα, βάλε τη φαντασία σου λίγο να δουλέψει. Γιατί δεν θα είναι σφουγγάρα? Όχι. Γιατί η υφή του θυμίζει λίγο σφουγγάρι, γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, ρίχνουμε και τα μυρωδικά μας από πάνω. Θα πατήσω λίγο με τα χέρια μου, να φροντίσω να πάει το αυγό παντού, εδώ. Πλένω λίγο τα χέρια μου. Και από πάνω θέλω να ρίξετε λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Και λίγο φρυγανιά για το χρώμα. Και ήρθε η ώρα να ψήσουμε το σφουγγάτο μας. Ο φούρνος μου είναι προθαρμασμένος σε 180 βαθμούς και θα ψήσω για 40 με 50 λεπτάκια. Θα βγάλουμε, θα σερβίρουμε και θα γίνει τέλειο. Για το σφουγγάτο, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το δεντρολίβανο και σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά. Βάζουμε τον κιμά, αλάτι, πιπέρι και συνεχίζουμε να σοτάρουμε. Ψιλοκόβουμε το μαρούλι και το βάζουμε στο τηγάνι. Σιγομαγειρεύουμε μέχρι να μαραθεί το μαρούλι. Ψιλοκόβουμε τον άνηθο, τη μισή ρίγανη και τα βάζουμε στη γέμιση. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε πυρίμαχο σκεύος απλώνουμε ελαιόλαδο, τη μισή φρυγανιά, αλάτι και πιπέρι. Ρίχνουμε το μείγμα σε όλο το σκεύος και τρίβουμε τη φέτα. Σε μπολ βάζουμε τα αυγά, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Περιχύνουμε στο σκεύος, προσθέτουμε την υπόλοιπη ρίγανη, ελαιόλαδο και την υπόλοιπη φρυγανιά. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς και σερβίρουμε μαζί με ρίγανη. Και το σφουγγάτο μας είναι έτοιμο. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι όντως το σφουγγάτο, επειδή βάλαμε φρυγανιά, ξεκολλάει ολόκληρο κατευθείαν. Δεν έχει κανένα θέμα. Αυτό νομίζω ότι δεν το έχετε δει ποτέ σε ομελέτα φούρνου. Πάντα το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι κολλάει. Το λέω περισσότερο για τους μάγειρες σε ξενοδοχεία που κάνουν ομελέτες φούρνου. Φρυγανιά από κάτω, λαδάκι και εγγύηση. Λοιπόν, θα κόψω στα 8 ή στα 6. Για πείτε. Στα 8. Θα κόψω στα 6 για να γίνει τίμια μερίδα. Και επειδή θέλω πάντα να πηγαίνω κόντρα στο φίλο μου τον Διονύση που είπε στα 8. Εσείς μπορείτε να κόψετε είτε στα 8, είτε στα 6, είτε στα 12. Να βγάλω κεντρικό κομμάτι ή άκρη. Κεντρικό. Θα βγάλω άκρη. Εδώ, η ακρούλα μας. Και κοιτάξτε εδώ. Είναι η μόνη φορά που όντως το πρώτο κομμάτι που θα βγάλουμε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί είναι στον αυτόματο πιλότο. Απλά ξεκολλάει. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Και είναι μια τρομερή εναλλακτική, όντως. Για το μαρούλι. Εντάξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μαρούλι που έχει αρχίσει λίγο να αρπάζει στο ψυγείο, δηλαδή δεν μπορούμε να το βάλουμε σε σαλάτα, λίγο να έχει μαυρίσει. Το χρησιμοποιούμε κατευθείαν σε αυτή τη συνταγή και όντως αξιοποιούμε το μαρούλι. Μαρούλι υπάρχει πάντα μα πάντα στο ψυγείο του Έλληνα. Σωστά, φίλε Διονύση? Δεν υπάρχει περίπτωση. Λίγο ρεγανίτσα από πάνω. Δεν θα βάλω ελαιόλαδο, θα το φάω έτσι όπως είναι σκέτο. Κοιτάξτε εδώ. Ολοκληρωμένο γεύμα, τα έχει όλα. Υδατάνθρακα, πρωτεΐνη, λιπαρά καλά από το ελαιόλαδο, οπότε πραγματικά μία μπουκιά είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Τώρα απογεύσω τι να σου πω. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Είναι σαν να έχει κάνει μπεσαμέλ πάνω το αυγό. Σου θυμίζει και λίγο φρικασέ γιατί έχει μέσα το μαρουλάκι. Είναι φανταστικό γεύμα, δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Πρέπει να το ετοιμάσετε.